εξασφάλιση. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι οι παροχές της κυβέρνησης λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Από εβδομάδα ψηφίστηκαν χθες, τα ψηφίσατε χθες στη Βουλή όλες αυτές τις παροχές. Από Δευτέρα αρχίζουν να καταβάλλονται και αυτό το επίδομα 13η σύνταξη, όπως το ονόμασε η κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα επίδομα ενοικίου. Γενικώς γίνονται πάρα πολλές τροπολογίες, κατέθηκαν πάρα πολλές. Κύριε φίλε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει 5 μέρες πριν από εκλογική μάχη και μάλιστα κρίσιμη εκλογική μάχη να δίδονται τόσα επιδόματα? Πρώτα απ' όλα δεν είναι επιδόματα και παροχές όπως είπατε. Είναι μόνιμα μέτρα τα οποία ανταποκρίνονται, είναι κοστολογημένα στην ικανότητα της ελληνικής οικονομίας, βιώνοντας τα μνημόνια, να μπορέσει ένα μέρος των μεγάλων απολειών που είχαν οι πολίτες με τα μνημόνια να το αντικαταστήσουμε. Και γι' αυτό, όπως ξέρετε, υπάρχει και γενική αποδοχή και εντός και εκτός της χώρας για την πολιτική αυτή. Και γι' αυτό επίσης, όπως ξέρετε, όλα τα κόμματα χθες στη Βουλή ψήφισαν τα μέτρα αυτά. Γιατί τα ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, άμα είναι προεκλογικές παροχές και επίδομα ευρωεκλογών που λέει η Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο? Άρα είναι αναγκαία για τη ζωή των πολιτών και είναι μόνιμα διαρθρωτικού χαρακτήρα. 5 μέρες πριν τις εκλογές. Μα τώρα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Δεν φταίμε που είναι εκλογές τώρα. Υπήρχε. Ο κ. Στουρνάρα σας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για παροχές νέων μέτρων. Ο κ. Στουρνάρα λέει αυτό που λέει. Ο κ. Στουρνάρα λέει αυτό που λέει. Όλα τα πολιτικά κόμματα ψήφισαν μέτρα. Και υπάρχει μια γενική, επαναλαμβάνω, θετική αντιμετώπιση. Το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον προσπερνάτε αυτό που λέει? Δεν τον προσπερνάω, έχει τη δικιά του δουλειά να κάνει αυτός. Και εμείς τη δικιά μας δουλειά. Όλα τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι πάνω από τη Βουλή ο κ. Στουρνάρας. Λέει την άποψή του. Και δυστυχώς δεν τη λέει πάντοτε αντικειμενικά. Ξέρετε την ιστορία αυτή. Εχθές δεν την είπε αντικειμενικά? Πιστεύω αν είναι αυτό που είπατε, δεν είναι αντικειμενικό. Παίζει ρόλο, παίζει κάποιο πολιτικό ρόλο, εννοείται. Τι εννοείται τώρα? Έχει μια άποψη με την οποία δεν συμφωνώ. Και τη λέει δημόσια. Καλά, αυτός εκφράζει βέβαια τους Ευρωπαίους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει τις προσωπικές του απόψεις. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση στα θέματα αυτά. Και ξαναλέω, για να ξέρουμε τον πολιτικό διάλογο πώς γίνεται. Όλα τα πολιτικά κόμματα τα ψήφισαν τα μέτρα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί υποκριτικά. Καταγγέλει αυτά που καταγγέλει και πάει και ψηφίζει μετά. Να πει όχι, όπως έκανε πριν 3 χρόνια, όπως θυμάστε, με το πρώτο επίδομα που δώσαμε αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα του 2016. Δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τότε. Μετά αναγκάστηκε να κάνει στροφή στην πολιτική της και να τα ψηφίζει τα υπόλοιπα. Κύριε Κεφαλογιάννη. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, πείτε κάτι τελευταίο. Κλείστε, ναι, για να πάμε. Βρισκόμαστε στην καρδιά μιας προεκλογικής περίοδου και βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανοίγει διάφορα θέματα. Όπως για παράδειγμα το θέμα της υγείας. Ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση εις βάρος των πολλών των υπηρεσιών της υγείας. Ιδιωτικοποίηση και πτώση του επίπεδου στον χώρο της υγείας. Πιστεύω ότι αυτή η πολιτική εκ μέρους του κύριου Μητσοτάκη είναι μια πολιτική η οποία βλάπτει και την υγεία και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και ταυτοχρόνως αναδεικνύει ένα μεγάλο σύμμαχο στην προεκλογική περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να το ομολογήσω, ότι είναι ο καλύτερος υπερασπιστής της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Πρέπει να τον διατηρήσει η Νέα Δημοκρατία και μετά για τις εθνικές εκλογές, για να μπορέσουν οι πολίτες να βγάζουν συμπεράσματα τι σημαίνει πολιτική υπέρ των ελίτ και τι σημαίνει πολιτική υπέρ των πολλών. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ τώρα να μην απαντήσω σε αυτό, διότι η Νέα Δημοκρατία